Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να πάρετε πίσω έναν παλιό σας λογαριασμό στο Brawl Stars που χάσατε επειδή δεν τον είχατε συνδέσει σε ένα Supercell ID. Θα πατήσουμε τις τρεις γραμμές στην επάνω δεξιά γωνία. Μετά θα πατήσετε Settings. Μετά Help and Support. Και τώρα θα μας βγάλει εδώ. Εδώ θα πατήσουμε και θα επιλέξουμε Account Issues with your account. Μετά θα επιλέξουμε εκεί που λέει Recover your account, το συν. Και τώρα θα επιλέξουμε I've lost access to my account. Μετά θα πάμε λίγο πιο κάτω σε αυτό το άρθρο, μέχρι να βρούμε το κουμπί που είναι μπλε και λέει Lost Access. Το πατάμε. Και τώρα θα ανοίξουμε μια νέα συζήτηση στο Brawl Stars Support. Όπως βλέπετε, εγώ έχω κάνει ήδη μια συζήτηση. Θα κάνουμε μια καινούργια τώρα. Και θα μας μιλάει ένα bot εδώ, θα μας στέλνει μηνύματα ένα bot που είναι ο Serge, στη δική μου περίπτωση τώρα. Και θα λέει κάποιες ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιο ήταν το player ID του λογαριασμού που χάσαμε. Λοιπόν παιδιά, στη δική μου περίπτωση αυτός είναι ο λογαριασμός που θέλω να πάρω πίσω και το player ID είναι αυτό το hashtag με τα γράμματα ή αριθμούς που βρίσκεται κάτω από το player icon, δηλαδή την εικόνα του παίχτη. Στη δική μου περίπτωση αυτός ο λογαριασμός, το player ID, είναι μόνο γράμματα και αυτό θα πρέπει να στείλουμε στο Brawl Stars Support. Και όταν βρείτε το player ID, το γράφετε εδώ στο μήνυμα που θα στείλουμε στο Brawl Stars Support και θα μου πείτε εγώ πώς το έχω κατευθείαν, θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, τραβάμε ένα screenshot το προφίλ του player, πηγαίνουμε στις φωτογραφίες Google να το βρούμε και μετά πατάμε εδώ το lens. Και ζουμάρουμε εδώ, επιλέγουμε το player ID, το αντιγράφουμε και μετά πηγαίνουμε και το γράφουμε εδώ. Και μετά το στέλνουμε στο Brawl Stars Support. Η επόμενη ερώτηση είναι ποιο ήταν το όνομα του χαμένου λογαριασμού μας. Και τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε και το όνομα. Όταν βρούμε και το όνομα, το γράφουμε και το στέλνουμε στο Brawl Stars Support το μήνυμα. Και τώρα πρέπει να βρούμε και τα κύπελα του χαμένου λογαριασμού μας. Και τώρα στην επόμενη ερώτηση πρέπει να γράψουμε το όνομα του κλαμπ που είναι ο χαμένος λογαριασμός μας σε αυτή τη στιγμή. Εάν δεν είναι σε κλαμπ, θα γράψουμε αυτό ακριβώς εδώ που γράφει εδώ Not in a club, ακριβώς όπως μας το γράφει. Μόλις βρούμε το όνομα του club, το γράφουμε στο μήνυμα και στέλνουμε το μήνυμα στο Brawl Stars Support. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε επειδή θα μας απαντήσει ένας agent της Supercell που θα βρει τον λογαριασμό και θα μας βοηθήσει να τον πάρουμε πίσω. Και λοιπόν, μετά από μία ώρα και ένα λεπτό μας απάντησε ένας agent της Supercell εδώ κάτω. Λοιπόν, ο agent μας λέει εδώ να απαντήσουμε πάλι σε κάτι που θα μας ρωτήσει το bot, που
που τον bot εδώ λέει να γράψουμε πως χάσαμε το λογαριασμό μας. Και εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Καλό είναι να πούμε την αλήθεια, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας μπανάρουνε, το έχω πάθει και με είχα φάει μπαν σε ένα λογαριασμό για 30 μέρες. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Κάποια άλλη λάθος πληροφορία μάλλον θα είχα δώσει. Δεν ξέρω. Και λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πρέπει να πούμε πώς χάσαμε το λογαριασμό. Στη δική μου περίπτωση θα πω πως το αποσύνδεσα από το Supercell ID. Και λοιπόν, τώρα μας απαντάει το bot εδώ και τώρα θα πρέπει πάλι να περιμένουμε. Και ναι παιδιά, μετά από λίγες ώρες ήρθε ένας καινούργιος agent της Supercell που λέει πως θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες του λογαριασμού, δηλαδή ότι αυτός ο λογαριασμός δεν ανήκει σε κάποιον άλλον και δεν πάμε να πάρουμε λογαριασμό κάποιου άλλου, γιατί υπάρχει περίπτωση να φάμε μπαν να το κάνουμε αυτό. Και λέει εδώ να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις. Έχει μόνο μια ερώτηση. Λέει να γράψουμε στο μήνυμα όλες τις συσκευές κινητά π.χ. που χρησιμοποιήσαμε για να παίξουμε. Και να γράψουμε και το ακριβώς, την ακριβώς μάρκα του κινητού και μοντέλο του κινητού. Και αφού βρούμε όλες τις συσκευές που παίξαμε σε αυτόν τον λογαριασμό και τη συσκευή που φτιάξαμε το λογαριασμό, στέλνουμε το μήνυμα. Πριν το στείλουμε, να σας πω πως πρέπει να βρούμε, όπως γράφει στο μήνυμα του agent της Supercell, πρέπει να βρούμε και τη μάρκα της συσκευής αλλά και το ακριβώς μοντέλο. Και μόλις έχουμε και μόλις τα βρούμε, θα τα γράφουμε στο μήνυμα και το στέλνουμε. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να μας απαντήσει ο agent της Supercell ή το bot. Γεια σας παιδιά, και μετά από μία μέρα παρατηρώ ότι απάντησε ο agent της Supercell. Μας ευχαριστεί για τις πληροφορίες που του δώσαμε, λέει. Λέει καλά νέα ότι επιβεβαίωσε ότι είμαι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού που θέλω να πάρω πίσω. Και λέει πως για να το πάρει πίσω θα χρειάζεται να φτιάξει ένα Supercell ID. Και λέει εδώ ότι αφήνοντάς τον να φτιάξει ένα Supercell ID για μας, συμφωνούμε με τους όρους χρήσης της Supercell, προφανώς. Και λέει να δώσουμε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα έγκυρο email δηλαδή. Και εδώ συγκεκριμένα λέει από τους γονείς μας ή από έναν έμπιστο ενήλικα που δεν είναι σε χρήση, που δεν χρησιμοποιείται για να συνδεθούμε σε άλλο Supercell ID. Που δεν έχουμε δηλαδή Supercell ID για τον Brawl Stars στο email που θα δώσουμε. Πρέπει να δώσουμε ένα email που να μην έχει Supercell ID για τον Brawl Stars. Εδώ πέρα, αυτό που λέει εδώ, αυτό εδώ πέρα σχετικά που λέει εδώ, να δώσουμε email
το γονιών μας ή έμπιστο ενήλικα. Αυτό δεν ισχύει γιατί μπορούμε να δώσουμε όποιο email θέλουμε, αρκεί φυσικά να μην χρησιμοποιείται ήδη από ένα Supercell ID. Άλλο. Και λέει εδώ μετά ότι όταν λάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το email, θα συνδέσει το λογαριασμό μας στο παιχνίδι σε αυτό το email, θα το κάνει Supercell ID δηλαδή, και ένας κωδικός επιβεβαίωσης θα σταλεί στο email. Μετά θα πρέπει να του στείλουμε εδώ τον κωδικό στο Brawl Stars Support. Έτσι ώστε να μπορέσει να να προβεί σε ολοκλήρωση της αίτησής μας για να πάρουμε πίσω το λογαριασμό. Μη φοβάστε, δεν θα μας κλέψει το λογαριασμό και θα παίζει αυτός, γιατί είναι είναι το support του Brawl Stars, δεν είναι κάποιος ξένο, δεν είναι κάποιος που του στέλνουμε μήνυμα από τα social, κάποιος που θέλει να μας πάρει τον λογαριασμό μας. Εδώ είναι από το Brawl Stars support, είναι του Brawl Stars, μέσα στο Brawl Stars το βρήκαμε έτσι κι αλλιώς. Και εδώ θα πρέπει να στείλουμε το email. Όταν έχουμε γράψει το email, πατάμε το βελάκι στο μήνυμα που το στέλνει. Και θα περιμένουμε την απάντηση του agent. Και για σας παιδιά, μετά από μία μέρα που συνεχίζω το βίντεο, παρατηρώ ότι έχει μία νέα απάντηση ο agent της Supercell. Και επειδή το email που έστειλα ήταν συνδεδεμένο στο Supercell ID ήδη, όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα ακριβώς μου λέει το μήνυμα εδώ. Κάτι λέει εδώ. Από ό,τι λέει, μπορώ να κάνω migrate το account που θέλω να πάρω πίσω το λογαριασμό στο Supercell ID που υπάρχει ήδη. Και λοιπόν, παιδιά, απλά αποφάσισα να βάλουμε ένα άλλο διαφορετικό email, γιατί δεν ξέρω τώρα το άλλο που μου λέει από κάτω τι θα γίνει. Οπότε ναι, σε περίπτωση που σας πει ότι υπάρχει ήδη συνδεδεμένο Supercell ID στο email που στείλετε, απλά γράψτε από κάτω ένα άλλο email. Και εγώ θα γράψω try this email και γράφω το email εδώ. Και σκέτο το email νομίζω μπορούμε να γράψουμε. Και όταν γράψουμε το άλλο email, σε περίπτωση που μας λέει ότι είναι ήδη συνδεδεμένο στο Supercell ID, το γράφουμε και περιμένουμε την απάντησή τους. Και λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα νέο μήνυμα από έναν άλλον agent της Supercell, και από το email που δώσαμε έχει σταλεί ένας κωδικός βεβαίωσης και θα πρέπει να τον γράψουμε εδώ στο μήνυμα. Το γράφουμε και το στέλνουμε και τώρα περιμένουμε.
Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα νέο μήνυμα στο Brawl Stars Support. Ένας άλλος agent είναι εδώ. Μας εξηγεί εδώ στο μήνυμα, βασικά μας λέει. Εδώ στο τέλος λέει: I'm very happy to let you know that your game is now connected to Supercell ID. Είναι χαρούμενοι, λέει, που το παιχνίδι μας έχει συνδεθεί στο καινούργιο Supercell ID. Λοιπόν, τώρα ακούστε τι έχει γίνει. Έχουν φτιάξει λογαριασμό Supercell ID. Έχουν φτιάξει Supercell ID για εμάς με το email που τους δώσαμε. Και ωραία, τώρα έχουμε τελειώσει με αυτό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βγούμε από το Brawl Stars Support πατώντας αυτό το κουμπί. Πατάμε μετά H και μετά θα μας βάλει στο Brawl Stars. Και λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι όλα έτοιμα. Αυτό που μένει για να πάρουμε τον λογαριασμό μας πίσω είναι να πάμε πάλι στις τρεις γραμμές στην επάνω δεξιά γωνία, να πατήσουμε Supercell ID ή άμα έχουμε πολλά accounts στο βελάκι, τα βελάκια εδώ δίπλα που αλλάζεις accounts, αλλά εγώ θα πατήσω τώρα Supercell ID. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Θα πατήσουμε το γρανεζάκι και μετά πηγαίνουμε κάτω εκεί που λέει Switch Account. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, από εδώ πατάμε εδώ κάτω, βασικά, λοιπόν, τώρα από εδώ σέρνουμε εδώ κάτω και πατάμε εδώ Login to Supercell ID. Θα μας βάλει εδώ να συνδεθούμε. Πατάμε εδώ το Welcome Back και εδώ θα γράψουμε το email που δώσαμε για να φτιάξει... Θα δώσουμε εδώ το email που δώσαμε στο Brawl Stars Support, έτσι ώστε να μας φτιάξουν Supercell ID. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα μπούμε σε αυτό το email και θα γράψουμε τον κωδικό που μας έστειλαν. Λοιπόν, και μετά μπαίνουμε στην εφαρμογή email μας. Μπαίνουμε μετά στο λογαριασμό email που στείλαμε στο Brawl Stars Support. Και λοιπόν, τώρα για να μην καθόμαστε και το γράφουμε χειροκίνητα τον κωδικό, το κάνουμε εδώ, το επιλέγουμε. Πατάμε αντιγραφή και όταν μπούμε στο Brawl Stars το έχει αυτόματα. Το παραθυράκι που είδατε τώρα είναι από μια άλλη εφαρμογή στο κινητό μου. Άσχετο. Ωραία. Πάλι πίσω στο tutorial. Λοιπόν, και τώρα πατάμε εδώ αφού έχουμε γράψει τον κωδικό. Το έχουμε κάνει κόλληση δηλαδή. Πατάμε το submit. Πατάμε confirm εδώ που λέει στο load game account you are about to load an existing game account connected with Supercell ID. Το πατάμε. Και τώρα για να δούμε, πήραμε το λογαριασμό μας πίσω, ναι ή όχι? Watch out, here I come. Ναι, όπως βλέπετε, τον πήραμε πίσω. Είναι ο λογαριασμός που σας έδειξε πως ήθελα να πάρω πίσω. Και είναι το βίντεο. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας βοήθησα. Απορίες μπορείτε να γράψετε στα σχόλια. Ελπίζω να μην έχετε παραλείψει μερικά σημεία στο Brawl Stars Support που έδειχνα μερικά πράγματα. Έλεγα βασικά ότι άμα δώσετε λάθος πληροφορίες για το λογαριασμό που θέλετε να πάρετε πίσω, μπορεί να σας μπανάρουν για ένα μήνα, 30 μέρες. Και στη χειρότερη και οριστικά του Brawl Stars, εάν το ξανακάνετε. Νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά μια φορά πάντως έχω πάθει να φάω μπαμ για 30 μέρες. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας βοήθησε. Και να σας βοήθησα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Άμα ενδιαφέρεστε και το κανάλι μου και το περιεχόμενό μου, μπορείτε να κάνετε επίσης μια εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.